Κολονακίου στο κέντρο, έλα Ελένη μου. Τώρα είμαι από την κάτω πλευρά. Ξεκίνησα να φύγω από εδώ, από το Κολονάκι, για να πάω στο Σύνταγμα, αλλά άρχισε να ρίχνει πιο πυκνό χιόνι και έμεινα γιατί είναι πραγματικά πανέμορφο και θέλαμε να σας τη δείξουμε αυτή την εικόνα. Είδαμε και ένα πολύ μικρό όμορφο παιδάκι, το οποίο κρατάει μια πολύ μεγάλη μπάλα που θέλει να μας τη ρίξει. Αμάν, μη μου πεις ότι θα μας ρίξει. Την έφαγα τη χιονόμπαλα, Τατιάνα. Είναι ωραίο να είσαι εδώ, τον είδαμε κάτω από το σπίτι του. Βγήκε και έχει ξετρελαθεί με το χιόνι. Τον βλέπετε εκεί έτοιμος να πάρει και άλλη μπάλα. Πώς σας φαίνεται το χιονισμένο Κολονάκι? Είναι τέλεια. Είναι σαν τη Βιέννη. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Ας έρθει σε εμάς τουλάχιστον. Εσάς? Είναι υπέροχο, παραμυθένιο. Αφού δεν πήγατε στο βουνό, μου λέγατε. Έτσι, αφού δεν πήγαμε στο βουνό, ήρθε το βουνό σε εμάς. Τα καταφέραμε και φέτος. Ο Μικρούλης τι λέει για το χιόνι? Ελένη μου, δύο λεπτά γιατί κάνει ο κύριος Μητσοτάκης δηλώσει, να τον ακούσουμε. Αυτή την ευχάριστη ευτυχή, πάντα όμως με προσοχή. Και να μιλήσω για ακόμη μια φορά, φεύγουμε τις περιττές μετακινήσεις, είναι δυνατό. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε. Επειδή Προσπαθούμε να ακούσουμε, είχαμε κάποια μικρά προβλήματα με τον ήχο. Προσπαθούμε να πάρουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως σας είπα, μετέχει σε σύσκεψη στην πολιτική προστασία. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γι' αυτό βρίσκεται εκεί. Αν μπορέσουμε σε λίγο να ακούσουμε και ολόκληρη τη δήλωση, θα την προβάλλουμε, να δούμε τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους. Σε λίγο λοιπόν, εγώ επιστρέφω στην Ελένη τη Λαζάρου. Εκεί στο χιονισμένο Κολονάκι, Ελένη. Το οποίο είναι πραγματικά πανέμορφο. Πρώτη φορά είναι τόσο όμορφο. Βλέπετε όλα χιονισμένα. Μικροί και μεγάλοι έχουν βγει για βόλτα. Μικροί και μεγάλοι παίζουν χιονοπόλεμο πάνω στην πλατεία. Κάνουν χιονανθρώπους. Βλέπετε εκεί το νεαρό. Τι μεγάλη χιονόμπαλα που περπατάει. Τι μεγάλη μπάλα έχει πάρει. Αλίμονο σε αυτόν που θα τη φάει, θα έλεγα. Είναι μια ευκαιρία. Όλοι έχουν γίνει παιδιά. Τους βλέπουμε πολύ παιχνιδιάρικη διάθεση, πάνε κάτω από τα δέντρα για να πέσει περισσότερο χιόνι πάνω τους. Γεια σας, καλημέρα! Μας χαιρετάνε. Πού θα τη ρίξεις εκείνη την μπάλα? Το σκέφτεσαι? Μόνο σε εμάς μην τη ρίξεις. Αυτή δεν είναι μπάλα, είναι κοτρώνα. Χιονοστιβάδα θα γίνει σε λίγο η μπάλα του κυρίου. Λοιπόν, βλέπετε παντού, ο κόσμος παίρνει χιόνι επάνω από τα αυτοκίνητα, από τους δρόμους. Το ρίχνει ο ένας τον άλλον. Εδώ η πλατεία έχει γίνει παιδότοπος. Έχουν βγει όλα τα παιδάκια. Βλέπουμε κάποιοι γλιστράνε. Είναι λίγο επικίνδυνα. Πάντως, ο κόσμος το χαίρεται. Είδαμε άσπρη μέρα, μας λένε όλοι από το πρωί, όσοι σταματάνε και μας μιλάνε. Αυτά είναι τα πολύ ευχάριστα. Θα αφήσουμε την Ελένη να συνεχίσει το ρεπορτάζ της. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι ρεπορτάζ